Οι πειρασμοί του Χριστού μας έχουν μεγάλο μάθημα και πρέπει και εμείς να τους διαβάσουμε και να θελήσουμε να αγγίψουμε εκεί που είναι το κυρίως θέμα. Γράφει ο Ματθαίος τα εξής: «Τότε ο Ιησούς ανέχθη στην έρημον, υπό του πνεύματος πειραστήνε υπό του διαβόλου». Το πνεύμα το Άγιον, τον άνθρωπο Ιησούν, τον μετέφερε στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Δεν θέλω να τον ακούω. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να μάθει για τον εχθρό του, θα πέσει γρήγορα στα χέρια του. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να σας ετυμολογήσω το διάβολο. Το διάβολος είναι από το διαβάλλω, από το καταλαλώ. Ξέρετε, ο διάβολος δεν λέγεται διάβολος αφεαυτού του, λέγεται διάολος. Άμα τον ακούσετε να μιλάει περί του εαυτού του, θα πει «εμείς οι διαόλοι». Δεν λέει «εμείς οι διαβόλοι», για να αποσύσει την διαβολή που έκαμε το πρώτον στον άνθρωπο. Διέβαλε το Θεό στους ανθρώπους, ότι δεν τους αφήνει από σκοπού, από φόνο, από ζήλια να φάνε εκ του δέντρου που τους είχε πει να μην φάνε, και τους παρέσυρε να φάνε. Διαβάλει το Θεό στον άνθρωπο. Διαβάλει τον άνθρωπο στο Θεό. Διαβάλει τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Και ο άνθρωπος, σαν λογικός που είναι, πρέπει να προσέχει από πού η πληροφορία. Μήπως είναι διαβολή? Διότι αν είναι διαβολή, είναι αυτό στη μέση, ο αρχιμάστορας. Και πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ οργάνου που είναι ο άνθρωπος και σατανά που είναι η αφετηρία. Εμείς βλέπουμε ανθρώπους να μας διαβάλουν. Οι άνθρωποι είναι τα όργανα στα χέρια του σατανά. Κανένας άνθρωπος μη διαβολοκρατούμενος διαβάλλει ποτέ, συκοφαντεί ποτέ, υβρίζει ποτέ, αδικεί ποτέ, φωνεύει ποτέ. Άνθρωπος άγγελοκρατούμενος δεν το κάνει αυτό. Σατανοκρατούμενος το κάνει αυτό. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος είναι όργανον στα χέρια του διαβολέως. Και έτσι πρέπει να το βλέπει ο άνθρωπος. Δεν θα είχαμε δικαστήρια, δεν θα είχαμε εχθρούς, αν μπορούσαμε να κάνουμε τη διάκριση αυτή, ότι πίσω από τον κακόν άνθρωπο αυτόν που εμένα με βλάπτει, με πειράζει, με επηρεάζει κλπ, είναι ο σατανάς, δεν θα τα είχαμε αυτά αν μπορούσαμε να το διακρίνουμε. Δεν θα υπήρχαν δικαστήρια, δεν θα υπήρχαν έκθρες, δεν θα υπήρχαν φόνοι, δεν θα υπήρχαν χειροδικίες, δεν θα υπήρχαν εκδικήσεις, διότι θα τον βλέπαμε εχμάλωτο στα χέρια του διαβόλου. Και ο εχμάλωτος, ξέρετε, έχει ελαφρυντικά. Ο διάβολος είναι ο σατάνο λεγόμενος, ο όφης ο αρχαίος, που διαβάζουμε στο 12ο της Αποκαλύψεως, λέγεται και σατανάς. Είναι κτίσμα, είναι κτίσμα. Ο σατανάς είναι κτίσμα και ανήκε εις την τάξη των αγγέλων, ή το άγγελος ο σατανάς. Δεν τον έκανε ο Θεός το σατανά που λένε οι άνθρωποι. Ο Θεός τον έκανε άγγελο και εν τη ελευθερία του έγινε σατανάς. Όπως και εμάς μας κάνει αγίους, και εμείς γινόμαστε σατανάδες εν τη ελευθερία μας. Κάνουμε κακήν χρήση της ελευθερίας μας. Ο Ιούδας στην επιστολή του, ξέρετε, υπάρχει μια επιστολή, όχι του Ισκαριώτου, του αδελφού Θεού, μπροστά από την Αποκάλυψη, στο εδάφιο 6 λέγει τα εξής: «Αγγέλουστε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον, εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμής αηδίης υποζώφων τετήργε». Αγγέλους, λέει, τους είχε, αλλά δεν εκάθισαν στη θέση τους. Και αν θέλει κανείς για να μάθει για την πτώση των σατανάδων, θα διαβάσει στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Εκεί θα βρει την πτώση του σατανά, πώς εσκέφθη άγγελος όν να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού και πώς ευρέθη από κάτω. Ακόμη, ο Πέτρος στην επιστολή του, στη δευτέρα του επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, στίχος 4, γράφει:
Ήγαρο Θεός αγγέλων αμαρτισάντων ουκ εφύσατο. Θεός λέει δεν ελυπήθηκε λέει αγγέλους ετοίμους που ημάρτησαν. Αλλά σειρές ζώφου ταρταρός σας παρέδοκεν εις κρίσιν τηρουμένους. Και αυτό ξέρετε τι ερμηνεία έχει. Αν ετοίμους αγγέλους οι οποίοι ημάρτησαν εταρταρώθησαν, εμάς θα μας αφήσει αμαρτάνοντας. Για το ορισμένοι λένε είναι καλός ο Θεούλης. Για τους αγγέλους δεν ήταν καλός ο Θεούλης, ήταν σκληρός. Εν πάση περιπτώσει, ως πλάσμα λοιπόν θα έχουμε υπόψη μας για να έχουμε μια ορθή γνώμη για τον σατανά. Εξαρτάται εκ του Θεού ως πλάσμα. Ως λογικόν όμως όν, ως λογικόν ελεύθερο πνευματικό, ανώτερο και ισχυρότερο από μας, δημιουργεί σε μας δυστυχία, ταλαιπωρία και γενικά επιδιώκει κάθε κακή δραστηριότητα εναντίον μας. Μας μισεί ούτως υπήν, καταλάβατε. Και τούτο διότι είναι τα περιουσία του Θεού. Και δεν μπορεί να βάλει απευθεία στον Θεό και βάνει την περιουσία του. Ανοίξετε αν θέλετε εν ψυχρό κι εσείς το βιβλίο του Ιώβου. Να δείτε τι δεν εξέμεσε την κακία του για τον Ιώβ στο Θεό. Το πρώτο κεφαλαίο του. Στο 11, στο 16, στο 19 στίχο. Να είτε τι δεν είπε και τι δεν έκαμε. Όπως τότε, έτσι πάντοτε ενεργεί εναντίον του ανθρώπου ο Σατανάς. Το πρώτον του είπε του Θεού ότι τον αγαπάει τον, ο Ιώβ το Θεό γιατί τον ευλογεί. Ψέματα. Όχι γιατί τον ευλογεί, τον αγαπά ο πατέρας τον Ιώβ. Δεν τον αγαπά για να έχει ως αντίκρισμα την αγάπη του. Όχι. Διότι ο Ιώβ αγαπά τον Θεό. Ο Θεός αγαπά τον Ιώβ. Όχι διότι ο Θεός αγαπά τον Ιώβ, ο Ιώβ αγαπά τον Θεό. Το είναι πονηρός, εκεί το πηγαίνει. Γι' αυτό και του λέει απόστηλον τη χείρα σου, μέριασε του λέει το χέρι σου να του κάνω κακό και να δεις αν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Και πράγματι το μέριασε το χέρι του ο Θεός και έγιναν αυτά που έγιναν. Αν διαβάσετε το 11ο και το 19ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου θα δείτε ότι μέσα σε μια μέρα δεν άφησε τίποτα. Δεν προλάμβαναν να έρχονται οι αγγελιοφόροι να του λένε ότι τους έσφαξαν, ότι τα έσφαξαν, ότι δεν έμεινε τίποτα όρθιο από τους δούλους και από τα πίμνια τα οποία είχε. Και δεν πρόλαβε αυτό, στο τέλος έρχονται οι τελευταίοι και του λένε ότι τα παιδιά σου, τα 10 που ήσαντε σε ένα σπίτι των αδελφών και γλεντούσανε, φύσηξε, έγινε σεισμός και τα σκότωσε όλα. Αυτό είναι ο Σατανάς, σαδίστα εναντίον των ανθρώπων. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα περί αυτού, γι' αυτό και ακριβώς και πέφτουμε στα χέρια του. Ο Πέτρος, ξέρετε τι, λέτε, τι λέει ο Πέτρος, τη συμβουλή μας δίδει. Ανοίξετε αν θέλετε εν ψυχρό, στο πρώτο, στην πρώτη επιστολή, στο εύσιλον, 8, να δείτε τι λέει. Νύψατε, ανοίξτε τα μάτια σας. Γρηγορήσατε, ξυπνήστε, μην αποκοιμηθείτε. Ο αντιδικός ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον την ακαταπή. Συνομίζουμε ότι είμαστε μοναχοί μας. Ως λέον οριόμενος. Δεν σου βάλε τρικλοποδιά εδώ, θα σου τη βάλει παρακάτω. Δεν σου την έβαλε σήμερα, θα σε πιάσει αύριο. Σπέρνει τώρα για να θερήσει έπειτα από 2.000 χρόνια ο Σατανάς. Μέρα νύχτα, εναντίον σου, είναι του ανθρώπου. Όχι μόνον αυτό, για αυτούς που είναι εδώ, αλλά και για αυτούς που είναι εκεί ακόμα. Και τι ακακία έχει. Ψυχές, οι οποίες ήδη είναι σεσωσμένες, εξασφαλισμένες, κατέθεσαν το σώμα. Δεν κινδυνεύουν πλέον. Και αυτές εκεί του φωνάζει μέρα νύχτα του Θεού και τις κατηγορεί. Ανοίξετε αν θέλετε το 10ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως να διαβάσετε 9-10. Στο διαβάσω τι λέγει. Ακούστε. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν. Άρτιε γένετο η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτή, αυτού. Ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών,
ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημέρας και νυχτό. Ακούμε καμιά φορά του λέει στα τελώνια, λέει θα περάσει δύσκολα εκεί πέρα κλπ. Πολλά πράγματα θα τα έχουμε εξομολογηθεί τα οποία έχουμε κάνει. Όμως αυτός θα παρουσιάζεται και θα λέει, θα μας κατηγορεί. Έκαμε τότε εκείνο, έφτιαξε εκείνο, είσαι άδικος, είναι δικός μου κλπ. Δηλαδή θα καταπίνεις τη γλώσσα σου μέχρι να περάσεις, μέχρι που να φτάσεις. Εκεί πλέον που δεν έχει θέση το κατσικοπόδαρό του. Και εντούτοι περνάει απαρατήρητο το πρόσωπο. Έχουμε τη γνώμη ότι θα μπορέσουμε εμείς χωρίς πόλεμο, χωρίς αγώνα να περάσουμε από τον κόσμο τούτον. Ένας Χριστός επάλεψε. Είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Εμένα λέει μου φαίνεται εμή δοκί, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, τα κεφάλαια των πειρασμών υπών πάντα ηρικαίνει. Τα γάρ μύρια συνέχονται κακά. Μέσα σε αυτά που μιλάνε, λέει, οι πειρασμοί του Χριστού είναι όλα, λέει, τα κακά. Ταύτα έστι. Το γαστρί δουλεύει, το προσκενοδοξίαν ποιήν και μανία χρημάτων υπεύθυνων είναι. Τρία πράγματα, λέει, να προσέχετε. Την κοιλιά σας, τον κόσμο και το συμφέρον. Με βάση, δηλαδή, τους τρεις πειρασμούς που έκανε στο Χριστός μας. Ώρα, κοίταξε, πού λαβών αυτόν το πνεύμα ανοίγαγεν. Το που σας είπα γρηγορότερα, που τον πήγε στην έρημο και γιατί τον πήγε στην έρημο. Ούκ εις πόλην, ούκ εις αγοράν, αλλά εις έρημον. Επειδή γάρ των διάβολων επισπάστε ευούλωτον. Θέλει να έρθει απευθείας με το διάβολο τέτα τέτη γιό του. Ούδια της πείνης μόνον, όχι με την πείνα μόνο, αλλά και δια του τόπου δίδωσιν αυτό λαβή, τον απομονώσει να τον έχει απέναντί του. Τότε γαρ μάλιστα επιτίθεται ο διάβολος, όταν ήδη μεμονωμένος και καθεαυτούς όντα. Αυτό είναι σωστό, μα πολύ σωστό. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε απελπισία, φτάνουν σε απόγνωση, φτάνουν σε αυτοκτονία, διότι τους απομονώνει ο σατανάς και τους σφυροκοπεί με το λογισμό το δικό του. Και αυτοί είναι το εγωισμό τους. Δεν εξαγορεύουν το λογισμό τους να πάνε σε έναν ιερέα κάπου να τον πούνε για να τους ξεσκαλώσει από εκεί ο σατανάς. Και εκεί τον νικάει ο σατανάς, τον άνθρωπο. Το λέγει εδώ πολύ επιγραμματικότητα. Όταν ήδη λέγει επιτίθεται ο διάβολος, όταν ήδη μεμονωμένους και καθεαυτού όντας. Όταν τον εντοπίσει εκεί και δεν τον αφήνει να πάει να μιλήσει με κάποιον άλλον το θέμα του, τότε θα τον νικήσει οπωσδήποτε ο σατανάς. Και σας λέγω και ένα τέχνασμα πολλών μας. Σατανάς, γνωρίζοντας ότι μπορεί σε κάποιο πρόσωπο να βρούμε αποκούμπι, να μας πει κάποιο λόγο σωστό, καλό, μας τον παρουσιάζει ως εχθρόν. Πάρτε τη μάνα με την κόρη. Ο πρώτος εχθρός της κόρης είναι η μάνα. Γιατί η μάνα θα της πει το σωστό. Και την απομονώνει τη μάνα σαν εχθρό. Πάρε το γιο με τον πατέρα. Ο πρώτος εχθρός του παιδιού του είναι ο πατέρας, ο οποίος θα του πει όχι. Όλοι είναι φίλοι και οι πιο εσχροί. Ο πατέρας όμως δεν είναι εχθρός ο πατέρας. Είναι τεχνάσματα του σατανά αυτά. Απομονώνει, αποκόβει από τους ανθρώπους που μπορεί κάτι να ωφεληθεί. Και έπειτα σε παίζει μονότερμα εκεί πέρα και σε φέρνει μέχρι να σε κάνει δικό του, να σε κάνει αρνητή, να σε βάλει να αυτοκτονήσεις. Επαναλαμβάνω ακόμη. Γι' αυτό λέει ούτω και τη γυναική παρά την αρχή είναι πέθετο. Το τέχνασμά του λέει είναι αρχικό. Δεν πήγε όταν ήταν ο Αδάμ και η Εύα μαζί, πήγε την στιγμή που η Εύα ήταν ξεχωριστά από τον Αδάμ. Ούτω και τη γυναική παρά την αρχή είναι πέθετο. Μόνην αυτήν απολαβών και του ανδρός χωρίς ούσα νευρών. Και τη βρήκε μακριά από τον άντρα και κατάφερε ο ένας αυτός ο αρχιμάστορας να γίνουν δύο με την Εύα. Και οι δύο μαζί να φάνε τον Αδάμ έπειτα που ήταν ένα. Αυτά είναι τα τεχνάσματα του σατανά. Αυτά είναι τα τεχνάσματα του σατανά. Ο Χριστός μας
επηρεάστησαν τέλειος άνθρωπος σε τέσσερα πράγματα. Σε σάρκα, σε κόσμο, σε διάβολο, σε θάνατο. Αυτά τα τέσσερα κακά επισόρευσε η παρακοή στον άνθρωπο. Σάρκα του θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι εχθρός του τώρα. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι εχθρός του τώρα. Ο διάβολος είναι και είναι, και ο θάνατος είναι εχθρός. Ποιος τον θέλει τον θάνατο? Όμως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και τα νίκησε και τα τέσσερα αυτά. Εάν διαβάσουμε στον Ιωάννη στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 33, ακούστε τι λέει. Ταύτα λελάλη καημήν, ή να ενεμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο που ζείτε, θλίψην έξετε, αλλά θα αρθείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχτεί τον Χριστόν, αλλάζει τα πράγματα. Δεν μπορεί να τον φοβερήξει πλέον ο Σατανάς. Δεν μπορεί να τον φοβερήσει κανείς. Τον θάνατον και αυτόν τον ενίκησε. Αν θα ακούσουμε του Παύλου που γράφει προς Εβραίους, επί τα παιδεία και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, ή να δια του θανάτου του καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη του διάβολο. Και τον θάνατον και τον αρχηγόν του θανάτου κατήργησε ο Σατανάς, ο Χριστός μας, όταν κατέβει στον Άδη που τον εσταύρωσαν. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει στους Κορινθίους στην πρώτη 15:55, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου Άδη τον οίκος, τι μπορεί να κάνεις τώρα? Σε ξεδόντιασε ο Χριστός, ο Ναζωραίος, και άφησε κενών μνημείων, κενών τάφων, και η Παναγία Μητέρα του κενών τάφων, και όλοι όσα πιστέψουν εις αυτόν θα κενωθούν τα μνημεία τους κάποια μέρα. Και έχει ωραία προφητεύσει και ο παρηγορητικά, δηλαδή κατά κάποιον τρόπον, ο Δαβίδ. Αν έχετε διαβάσει στον 23ο ψαλμό του στίχος 4, εκεί που λέει, εάν και πορευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρακάλεσα. Είναι για το θάνατο αυτά τα πράγματα. Τώρα λέει και στην κόλαση πηγαίνω μαζί με τον Χριστό, και θα αλλάξουν τα πράγματα εκεί. Αυτό πάει να πει, εάν και πορευτώ εν μέσω σκιά θανάτου. Σκιά θανάτου είναι η κόλαση, εκεί που υπάρχει ο Σατανάς. Από εδώ υπάρχει φως. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι ένα με τον Χριστό, με τον Χριστό πάει και στην κόλαση. Και όταν πάει ο Χριστός στην κόλαση, η παρουσία του αλλάζει τα πράγματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να πάει εκεί, αλλά και να αγωνιστεί. Και νηστεύσας, λέγει, ημέρας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Ο Λουκάς μάλιστα αναφέρει εκεί ότι ουκ έφαγεν ουδέν. Διαβάστε το. Ουκ έφαγεν ουδέν. 40 μέρες και 40 νύχτες. Βέβαια για μας, οι οποίοι δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε ένα βραδινό να νηστέψουμε, μας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα. Και πολλοί μάλιστα τα απορρίπτουν εκ προημίου. Αδύνατο. Αυτά είναι αστεία όμως, διότι έχουμε και άλλους οι οποίοι 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγαν τίποτα. Παραδείγματι, ο προφήτης Μωσής, όπως διαβάζουμε στην Έξοδο, στο 34ο κεφάλαιο, 28, «Ειν λέγει εναντίον Κυρίου, ενώπιον του Κυρίου, 40 ημέρας και 40 νύχτας, άρτον που κέφαγε και είδωρ που κέπιε». Και όταν κατέβει κάτω από 40 μέρες, τι του είπαν οι Εβραίοι? Αλλά λέει, κάτσε το κεφάλι σου απάνω, δεν μπορεί να σε δούμε. Έλαμπε, έλαμπε. Ο προφήτης Ηλίας αναφέρεται στην Αλφα Βασιλέων στο 19ο. Επορεύθη εν ισχύ της βρόσεως εκείνης, που του δώσε ο άγγελος την εγκρεφιά και έφαγε, 40 ημέρας και 40 νύχτας έως του όρους του χωρίου. Άρα υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι ενίσχυψαν 40 μέρες και 40 νύχτες. Εμείς δεν καλούμεθα, παρότι στην παράδοση έχουμε. Αν διαβάσετε τα γεροντικά, θα βρείτε και τώρα, μετά Χριστόν, στην Καινή Διαθήκη, στη ζωή της Εκκλησίας και μάλιστα του μοναχισμού, ανθρώπους που ενίσχυψαν και 40 και 50 και 60 μέρες.
Για μας βέβαια αυτά είναι αστεία. Εμείς δεν καλούμεθα να κάνουμε αυτήν την νηστεία μέσα στον κόσμο, αλλά να κάνουμε την άλλη νηστεία που μπορούμε, στα μέτρα μας που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν κάναμε καμιά προσπάθεια τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, να σας διαβάσω τι λέγει πιο κάτω. Ύστερον επείνασε. Έρχεται η φύση στη μέση και αναγκάζει το σώμα να πεινάσει. Άνθρωπος ήσαν. Την ώρα εκείνη, όσο νηστεύει, ο Σατανάς δεν τον πλησιάζει. Μόλις άρχισε να πεινάει, οπ, εδώ είμαστε. Και έρχεται μάλιστα όμορφα, πλάγια, δόλια. Δείτε ότι ενδιαφέρεται για αυτόν. Ο σκοπός όμως είναι ένα. Είναι πράγματι αυτός ο Υιός του Θεού. Χθες τον Ιορδάνη άκουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Τώρα όμως τον βλέπω και νηστεύει. Ο Θεός νηστεύει. Εδώ είναι το θέμα. Μια στο καρφί, μια στο πέταμα. Γι' αυτό ακριβώς του θέτει ένα παραπιστικό ερώτημα και του λέει «Ή εάν, Υιός ή του Θεού, αν είσαι εσύ Υιός του Θεού, υπέ ή να ηλίθι ούτη πάρτι γένονται». Πέσε να γίνουν τα λιθάρια καρβέλα και κάθεσαι και πεινάς. Και από εκεί αυτός θα έβγαζε εάν είναι ο Υιός του Θεού. Και τι τρικλοποδιά πάει να του βάλει τώρα από εδώ και κάτω. Απαντά ο Κύριος και του λέει «Γέγραπτε γάρ, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επαντή ρήματι εκπορευωμένου δια του στόματος του Θεού». Του απήντησε γραφικός. Ο Χριστός του απήντησε γραφικός. Αυτό αποδεικνύει ότι η γραφή έχει την δύναμη να δώσει απαντήσεις, αλλά εμείς δεν ξέρουμε να τις επιστρατεύσουμε, διότι δεν τη διαβάζουμε τη γραφή. Αυτός του λέει «Κύριε Σατανά, ο οποίος μέχρι τώρα με είχε χωρίς να τρώω, έχει την δύναμη και παρακάτω. Δεν μου χρειάζεται που ενδιαφέρεσαι εσύ να μου πεις να μην πεινάω και να μην υποφέρω». Δεν παρετείται ο Σατανάς. Την έχασε την υπόθεση αναφορικώς με τη σάρκα. Την νηστεία ενίστε. Ο πρώτος Αδάμ έφαγε και εξώστη. Ο δεύτερος Αδάμ νηστεύει εν προκειμένου. Τότε παραλαμβάνει, λέει αυτόν ο διάβολος, εις την Αγίαν πόλη και ίστηση αυτών επί το πτερίγιον του ιερού. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα αυτή η γωνία και σας την έχω δείξει στο ναό του Σολομώντος, με περίπου 150 μέτρα ύψος. Τον επήρε σηκωτών και τον πηγαίνει στην άκρη εκεί και του λέγει να βάλει τον εαυτόν του κάτω, να πηδήσει κάτω, να γκρεμιστεί κάτω. Και μάλιστα του το στηρίζει και γραφικό και του λέγει το εξής: «Ή όσοι του Θεού», άλλη το μυστικό, αυτό είναι, να εκμιεύσουμε αυτό. «Εάν είσαι γιος του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω. Γέγραπτε γάρε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περαισού, επί των χειρών αυτού αρούσισε, μήποτε προσκόπης προλήθα τον πόδα σου». Και του μιλάει και γραφικός ο Σατανάς, ότι είναι γραμμένο, του λέγει, στον 90 ψαλμών, στίχος 11-12, «Ο θα στείλει αγγέλους να σε πιάσουν, να μην χτυπήσει το πόδι σου». Ούτε αυτό το κάνει ο Χριστός. Αυτό είναι το θεατίνε της ανθρώπης. Η καινοδοξία που ζουν πολλοί άνθρωποι για τον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος, πώς θα μας δει ο κόσμος, πώς θα σταθούμε στον κόσμο. Πράγμα τον οποίο απασχολεί και πολλές φορές είναι εις βάρος της ψυχής του. Εν πάση περιπτώσει, απαντά ο Χριστός μας: «Πάλι γέγραπτε, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου». Πόλεμος με όπλα από τη γραφή. Ο Σατανάς και ο Χριστός. Ο μεν Σατανάς τα παίρνει εις απώλεια και ο Χριστός του τα παίρνει στο κεφάλι. Πολλοί λένε ότι ξέρουν τη γραφή απ' έξω, οι Εχοβίτε κλπ. Όπως την ξέρει και ο διάβολος. Έτσι την ερμηνεύουν. Από αυτό μπορεί να βγάλει ο άνθρωπος ότι υπάρχει εκδοχή, η ερμηνεία να είναι τελείως αντίθετη από εκείνη η οποία παρουσιάζεται. Ο Χριστός δίνει τη σωστή ερμηνεία εν προκειμένου. Δεν παραιτείται ο Σατανάς. Στη συνέχεια λέει: «Πάλιν παραλαμβάνει ο διάβολος όρος υψηλών λίαν και δείχνει σε αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτόν και λέγει αυτό: ταύτα πάντα σι δώσω εάν πεσόν προστινήσιμη». Κανείς του λέει μια γονατιστή: «Γιατί να πάνε να σταυρωθείς να τα πάρεις, εγώ δεν είμαι ο άρχον του κόσμου τούτου». Δεν του πω Χριστός που τα βρήκες, του αναγνωρίζει ότι είναι πράγματι ο άρχον του κόσμου τούτου και του ζητάει ο Σατανάς μια γονατιστή απλώς. Είναι εκείνο που λέμε εμείς, δεν νομίζω αυτό τώρα ένα φιλί, ένα χάδι, ένα μπλερ κλπ.